Καλημέρα κύριε Κρομίδα, καλό τάξιδο. Η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μου, πρέπει να σου πω. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Αν θέλεις να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί πλέον γνωριζόμαστε και δεν θέλω να μιλάω. Βέβαια, πολλά χρόνια, αλλά αυτό το δικαίωμα πρέπει να μου το παραχωρήσει ο καλεσμένος μου. Δεν μπορώ να υφαρπάξω εντάξει. Μια τέτοια πρωτοβουλία. Ο κόσμος που μας ακούει δεν ξέρει τη σχέση μας και σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή για μένα, γιατί πάντα κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις και σε ευχαριστώ για τον υπέροχο πρόλογο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, διότι ναι, μεν όλα πολύ σωστά. Πρέπει να πω όμως ότι στο κυρίω σώμα του βιβλίου, δηλαδή στην ιστορία του βιβλίου μου, που ξεκινάει από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή η αναφορά στο όνομα της εταιρείας. Και αυτό, της γνωστής αυτής εταιρείας, ναι, που δεν χρειάζεται διαφήμιση. Ναι. Και αυτό γιατί αυτό το βιβλίο δεν μιλάει για την ιστορία της εταιρείας, μιλάει για την ιστορία αυτού του ανθρώπου, του Λευτέρη του Ματζίκα. Και δεν ήθελα σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι όλο αυτό γίνεται. Βέβαια, το ακάκιε, αναπόφευκτα είναι περασμένο στο DNA του Έλληνα. Είναι περασμένη αυτή η διαφήμιση και συνυφασμένη με την εταιρεία. Το ακάκιε, ο τίτλος του βιβλίου που έδωσα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η λέξη δεν επιλέχθηκε τυχαία για όλη αυτή την καμπάνια, αλλά γιατί ακόμα και οι άνθρωποι αποκαλούσαν το Λευτέρη το Ματζίκα ακάκιε, γιατί όχι μόνο λόγω της διαφήμισης, αλλά και επειδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην ουσία δεν είχε κακία. Ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος που ό,τι και αν έκανε, όσο ψηλά και αν έφτασε, όσο πετυχημένος επιχειρηματίας και αν έγινε, δημιουργώντας μια αυτοκρατορία στον χώρο των ζυμαρικών, δεν ξέχασε ποτέ του να είναι άνθρωπος. Όσες δυσκολίες και αν πέρασε, Κώστα, Ακριβώς. Ναι. Οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές. Αν σκεφτούμε και μόνο ότι το 1918 η μητέρα του, όταν ο ίδιος ήταν σχεδόν 1,5 χρονών, ας πούμε, πέθανε από την Ισπανική γρίπη και δεν γνώρισε ποτέ μάνα. Έτσι ξεκινάει δηλαδή το βιβλίο μου. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω από την πλοκή ουσιαστικά. Ναι. Και είναι αληθινή αυτή η ιστορία. Ο Λευτέρης ο Ματζίκας τον καθόρισε πάρα πολύ η έλλειψη της μητέρας του σε όλη τη ζωή. Το πώς τον καθόρισε θα το δει ο αναγνώστης μέσα στο βιβλίο, θα το διαβάσει. Ξεκινώντας λοιπόν η ζωή του τότε ουσιαστικά, σκέψου αυτοί οι άνθρωποι που γεννηθήκαν σε αυτά τα χρόνια τι περάσανε. Τι έχουν περάσει δηλαδή σε σχέση με εμάς και σε σχέση γενικότερα. Πολύ, πολύ νωρίς έπαθε ελονοσία, πολέμησε, ήταν ουσιαστικά 3 μήνες στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην Αλβανία. Παντρεύτηκε μέσα στην κατοχή, έκανε το πρώτο του παιδί μέσα στην κατοχή, με όλες αυτές τις δυσκολίες. Και γενικά ήταν μια ζωή που δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που ήρθε από το χωριό του με τα τσαρούχια του τρίπια, ας πούμε, από το περπάτημα για να φτάσει στην Αθήνα και περνώντας μέσα από τα πρωτοπολία της εποχής. Από την Ήπειρο ξεκίνησε. Ναι, φανταστείτε τώρα εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι στην έρευνά μου δεν ήξερα ότι, ας πούμε, για να έρθεις στην Αθήνα από την Ήπειρο, ουσιαστικά πήγαινες στην Πρέβεζα και έπαιρνες το καράβι για να κατέβεις στον Πειραιά. Δηλαδή δεν ήταν εύκολη, δεν υπήρχαν δρόμοι. Όλες αυτές λοιπόν τις δυσκολίες, εγώ δεν τις ήξερα. Στην έρευνά μου ανακάλυψα και, αν θέλεις, και το μεγάλο του έρωτα, τη γυναίκα που για 67 χρόνια ήταν μαζί στη ζωή, τη γνώρισε πάνω στο καράβι, πηγαίνοντας για την Ήπειρο, πηγαίνοντας για το χωριό του από την Αθήνα, τη γνώρισε πάνω στο καράβι, που ήταν και αυτή η Ήπειρώτισσα, βέβαια, και από το χωριό του μάλιστα, γνωριστήκαν πάνω στο καράβι, στο Γλάρο. Ήταν αυτό το διάσημο καραβάκι, ο Γλάρος της εποχής. Είναι σαν να λέμε σήμερα, ξέρεις, όχι τόσο πολύ, είναι αυτά τα καράβια που κυκλοφορούν στο Αιγαίο και τα ξέρουμε πως κοπελίτης, όλα αυτά τα καράβια που ήταν παλιά. Έτσι ακριβώς. Τότε λοιπόν το καράβι αυτό ήταν ο Γλάρος που πήγαινε, συνέδεε ουσιαστικά την Ήπειρο, γιατί μεταφέραν και τα πράγματά τους. Σκέψτε, ήταν ένα καράβι γεμάτο με ζώα μέσα, γεμάτο με τραμάτιες, τα εμπορεύματά τους οι άνθρωποι. Γινόταν με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Λευτέρης, το λέω άνθρωπος με κεφαλαίο, το κεφαλαίο που λέμε με όλη τη σημασία. Ουσιαστικά είναι ένα τρανό παράδειγμα του πώς κάποιος με την επιμονή του, έχοντας ένα όραμα και μην ξεχνώντας ποτέ τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, τι σημαίνει να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου, μπορεί να φτάσεις πολύ ψηλά και να φύγεις από τη ζωή χαμογελαστός, γιατί ξέρεις ότι ό,τι και αν κατάφερες, δεν άφησες ποτέ κανέναν αβοήθητο, ποτέ χωρίς να απλώσεις το χέρι και να βοηθήσεις. Ήταν παράδειγμα αυτός ο άνθρωπος στην εταιρεία του, διότι κάποια στιγμή αυτή η μεγάλη εταιρεία έφτασε να έχει κοντά στα 500 άτομα προσωπικό. Αν βάλεις και τα πρατήρια, βάλεις και τα διάφορα. Ουσιαστικά δηλαδή μια αυτοκρατορία, θα έλεγα. 500 άτομα προσωπικό. Και για εκείνα τα χρόνια. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί τώρα μπορεί να ακούγεται ένας αριθμός εργαζομένων που λες, εντάξει, έχει και άλλες. Ναι, τώρα, σήμερα έχει και άλλα, έχουν και άλλες εταιρείες 500 άτομα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν δρόμοι. Και ο άνθρωπος κατάφερε, ο σπάνιος αυτός άνθρωπος, χαρισματικός, κατάφερε να προσφέρει θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε σε πόσο δύσκολη εποχή, που πέθαιναν από την πείνα.
Πρέπει να σου πω ότι η έρευνά μου, διότι έκανα πολύ μεγάλη έρευνα, άνοιξα, έχω... Όπως σε όλα τα βιβλία σου, γιατί μπορεί να είναι αφορμή ένα υπαρκτό πρόσωπο, μπαίνουν στοιχεία μυθοπλασίας μέσα, όπως και στον Ακάκιο, από ό,τι έχω διαπιστώσει, δηλαδή δεν αποτελεί πιστή μεταφορά των γεγονότων. Θα σου πω τι κρύβεται πίσω, θα σου πω και ποια είναι η δικιά μου σχέση με τον Λευτέρη του Μαντζίκα, γιατί προφανώς ο κόσμος δεν τη γνωρίζει αυτή τη σχέση. Σε αυτό το βιβλίο, εγώ είχα πρόσβαση σε όλο το προσωπικό υλικό του Λευτέρη του Μαντζίκα. Δηλαδή και στα πολύ προσωπικά του, διότι την χάνει αυτός ο άνθρωπος να είναι ο παππούς της γυναίκας μου. Απίστευτο. Γιώτη, η οποία Μαρίνα Γιώτη είναι και η Μαρίνα Γιώτη είναι συγγραφέας. Συγγνώμη, Κώστα Κρομίδα, θα μου επιτρέψεις τώρα να πω ότι το τελευταίο βιβλίο της, το Γέτη, η δύναμη του ακόμη, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, όχι μόνο για παιδιά. Σας παρακαλώ να το διαβάσετε όλοι. Τώρα, και τώρα, πολλά συγχαρητήρια. Είναι δίπλα μου και της δίνω τα συγχαρητήρια της Μαρίνας για το Γέτη. Θα τις τα πω και μετά όμως αναλυτικά για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Ναι, να μην μπερδέψουμε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, έχετε συγγενική σχέση. Λοιπόν, άκου, πρέπει να πάω οπωσδήποτε σε διαφημιστικό διάλειμμα να κρατήσω και λίγο το suspense. Είναι πολύ σύντομο, Κώστα. Α, με χαρά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Real FM. Έχω κρατήσει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό, τον Κώστα Κρομίδα. Συζητάμε για το τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα, Ακάκιε, εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία. Και είχαμε αφήσει τη συζήτηση, Κώστα, ότι είχες πρόσβαση στο. Σε πολύ προσωπικά αρχεία της οικογένειας. Ναι. Όχι μόνο πρόσβαση, διότι τα τελευταία χρόνια, εγώ τον γνώρισα περίπου 5 χρόνια τον Λευτέρη του Μαντζίκα, τα τελευταία 2 χρόνια μάλιστα, όταν πια είχε αποσυρθεί κατά κάποιο τρόπο, περάσαμε εδώ πολύ κοντά στο μέρος που μένω, στο σπίτι που έμενε ο ίδιος, στο πατρικό του σπίτι ας πούμε, περάσαμε πολλά μεσημέρια μαζί τρώγοντας και κουβεντιάζοντας και πολλά από αυτά που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, καλά, αυτό συνέβη το 2007 και το 2008 που σου λέω. Εγώ τότε δεν είχα σκοπό να γράψω, δεν ήξερα ποτέ ότι θα γράψω βιβλία, δεν ήξερα ότι θα γίνω συγγραφέας το 2007, ότι θα γράψω βιβλία. Όμως αυτή η συγκλονιστική ιστορία και όλες αυτές οι υπέροχες αφηγήσεις, γιατί ξέρεις κάτι, σε αυτό το βιβλίο μαθαίνουμε όλη αυτή την άγνωστη ιστορία των ανθρώπων που βλέπεις έναν πετυχημένο άνθρωπο και οι περισσότεροι νομίζουν ότι εντάξει, κάπως τα βρήκαν έτοιμα όλα αυτά. Κάπως τους ήρθαν ορονοκατέβατα. Αυτή η ιστορία που κρύβεται πίσω από την πορεία του Λευτέρη Μαντζίκα είναι συγκλονιστική. Και υπάρχουν και άλλες τέτοιες ωραίες ιστορίες πραγματικά Ελλήνων που διέπρεψαν, που κάνανε, που όχι απαραίτητα βγάλανε πολλά χρήματα και δημιουργήσαν οικονομικούς κολοσσούς και αυτά, αλλά και με άλλους τρόπους που έχουν βοηθήσει τη χώρα τους, οι οποίες δυστυχώς αυτές οι ιστορίες χάνονται. Εξαφανίζονται. Χαίρομαι λοιπόν και νιώθω και ιδιαίτερη τιμή που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, έστω και λίγο προς το τέλος, γιατί αυτές οι μνήμες που έχω και αυτή η αίσθηση όλων αυτών των αφηγήσεων προσπάθησα να τις περάσω μέσα στο βιβλίο, σε συνδυασμό με την πρόσβαση που έχω. Πρέπει να σου πω ότι ήμουν 20 μέρες περίπου στη Λιγοψά Ιωαννίνων, στο πατρικό σπίτι του, στο χωριό, και είχα την άνεση, η οικογένεια με εμπιστεύτηκε. Σκάλισα όλα τα μπαούλα, βρήκα γράμματα ξεχασμένα, βρήκα σημειώσεις. Βρήκα φωτογραφίες που δεν ήξερε καν ούτε η οικογένεια ότι υπάρχουν. Βρήκα τα ημερολόγια του τα οποία μπόρεσα να διαβάσω. Διάβασα πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να γράψω μέσα στο βιβλίο για προσωπικούς λόγους, που όμως είναι τόσο συγκινητικά και τόσο όμορφα. Και ειλικρινά χαίρομαι, διότι το Ακάκιε το υποδέχτηκε ο κόσμος με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό, Μαρία. Δεν το περίμενα ότι τελικά στον αναγνώστη αυτό που βλέπω είναι ότι αυτές οι ιστορίες τους συγκινούν και τους αρέσουν πολύ. Ειδικά ιστορίες που κρύβονται αληθινά πρόσωπα. Αυτό γιατί είναι ήρωες οι οποίοι ήταν υπαρκτοί, έζησαν, ναι, δημιούργησαν. Δεν είναι ένα αποκύημα της φαντασίας. Αυτό που πρέπει να τονίσω, επειδή στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρατήριο της εταιρείας και ξέρω ότι μας ακούνε και τώρα κάποιοι άνθρωποι που δούλεψαν στην εταιρεία, είναι ότι έχω εντάξει πολλά μυθοπλαστικά στοιχεία. Και αυτό ήταν η συμφωνία μου από την αρχή με την οικογένεια που μου έδωσε την άδεια, ότι εγώ δεν θα γράψω ένα ιστορικό βιογραφικό που θα πατούσε πάρα πολύ στην αληθινή ιστορία. Ήθελα πάρα πολύ να γράψω ένα βιβλίο. Τις αρχές. Ναι, ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που θα πατούσε πάνω στην ιστορία, αλλά ξέρεις, υπάρχουν σημεία που λείπανε. Σημεία πολύ σημαντικά. Ας πούμε, η σκηνή πάνω στο καράβι που περιγράφω τη γνωριμία του με τον έρωτα της ζωής του. Δεν την ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ξέρουμε απλά ότι γνώρισε στο καράβι. Αυτή ήταν η πληροφορία. Δεν είχαμε άλλη πληροφορία. Εγώ λοιπόν με τη φαντασία μου ήρθα να φτιάξω έναν ολόκληρο κόσμο γύρω του για να δώσω στον αναγνώστη αυτή την πολύ όμορφη σκηνή, αυτού του τεράστιου έρωτα. Οι σκηνές στον πόλεμο.
οι τρεις μήνες που πολέμησε, ξέραμε από κάποια γράμματα μικρά, έπαθε κρυοπαγήματα, ευτυχώς δεν ήταν σοβαρό, κάποια πολύ μικρά βασικά πράγματα. Και εκεί λοιπόν η φαντασία μου ήρθε να φτιάξει όλο, και ξέρεις, αυτή είναι και η μαγική διαδικασία και είναι και αυτό που με εξητάρει, να φτιάχνω κόσμους εκεί που λείπουν κομμάτια, να φτιάχνω δηλαδή την ιστορία εκεί που λείπουν τα κομμάτια του παζλ. Ταλέντο, βιβλίο, ταλέντο λέγεται αυτό, Κώστα. Το βιβλίο, εντάξει, είναι αγάπη για μένα, δεν ξέρω τι ταλέντο είναι, εγώ το αγαπάω πολύ αυτό που κάνω. Το βιβλίο έκανε ένα τύπο μέσα σε 10 μέρες και το κυριότερο είναι ότι υπογράψαμε συμβόλαιο με την εταιρεία παραγωγής Αργοναύτες πριν καν εκδοθεί για να γίνει ταινία. Και το περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Πότε, αυτό πληροφορούμε και εγώ, ότι θα το δούμε και στη μεγάλη οθόνη. Πότε εκτιμάς ότι θα γίνει αυτό? Κοίταξε, και να σου πω, θα παίξεις? Γιατί εσύ... Όχι, 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 δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ίσως κάνω κανένα νική σε κάτι παζάρια που έχει να πουλάω. το ξεκαθαρίζω. Υπάρχει μια σκηνή που κάποιο πουλάει κρεμμύδια. Θα είμαι αυτός ο πολιτής που θα πουλάει κρεμμύδια και να το ταυτίσω και με το όνομα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πότε θα ξεκινήσεις τα γυρίσματα, ξέρεις? Είναι πολύ νωρίς ακόμα, διότι όπως καταλαβαίνεις, μιλάμε για μια υπερπαραγωγή έχοντας να κάνει με τις εποχές και με τον τρόπο που διαδέχονται οι δεκαετίες σκηνογραφικά, ενδυματολογικά, όλες οι αλλαγές. Φτιάχνεται η σεναριακή ομάδα. Έτσι, για να το πω πολύ χοντρικά, πιστεύω ότι αν δούμε την ταινία στις αρχές του 2023 στο σινεμά, θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ναι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη παραγωγή. Εξάλλου, δεν... κακά τα ψέματα, εσύ έχεις πραγματικά ένα ταλέντο στη γραφή σου, που τα βιβλία σου μας κάνουν να ταξιδεύουμε. Δηλαδή, επιτελούν τον ρόλο και τον σκόπο που έχει ένα βιβλίο. Ότι ο κάθε αναγνώστης δημιουργεί τις δικές του εικόνες, ταξιδεύει μέσα από τα βιβλία σου. Δημιουργείς εικόνες. Και με έναν τρόπο περίεργο δημιουργείς και εμπειρίες στον αναγνώστη κατά την ανάγνωση. Αυτό του τώρα που είπες είναι το καλύτερο κομπλιμέντο που θα μπορούσε να μου κάνει κάποιος. Ζω γι' αυτό. Είναι πραγματικότητα. Οπότε εγώ αυτό που συστήνω ανεπιφύλακτα είναι καταρχήν να διαβάσουμε το βιβλίο, να δημιουργήσουμε τις δικές μας εικόνες και μετά, όταν με το καλό έρθει στη μεγάλη οθόνη, να δούμε πώς θα αποτυπωθεί εκεί. Αλλά έτσι, το καλύτερο, εντάξει, στα βιβλία του Κώστα Ακρομ. Βέβαια. Είναι να το κάθε αναγνώστης να δημιουργεί τις δικές του εικόνες. Ανοίγω, ξέρεις, αυτό το challenge. Μου άρεσε. Σε ευχαριστώ για την αφιέρωση. Έχετε βγάλει και ένα καταπληκτικό σελιδοδείκτη και βλέπω ότι υπογράφεις τα βιβλία που παραγγέλνουν. Πόσες υπογραφές έχεις βάλει? Λοιπόν, μόνο χτες θα σου πω. Μόνο χτες υπέγραψα. Χτες τώρα μιλάμε 15 μέρες μετά, έτσι. Ναι. Σύνολο κοντεύω τα 2.500 ενυπόγραφα βιβλία ήδη, όπως τα υπολογίζω, γιατί ανεβαίνει συνεχώς. Μόνο χτες υπέγραψα γύρω στα 40 βιβλία. Πήγα μια βόλτα στον εκδοτικό να κουβεντιάσουμε ένα πλάνο που έχουμε για αυτά και μου λένε: α, έχουμε και μερικά βιβλιαράκια να υπογράψεις. Ξέρεις, ο κόσμος θέλει να έχει τα βιβλία με την προσωπική, με την ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο, όσο κουραστικό κι αν είναι, εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά. Όταν κάποιος άνθρωπος αιτείται να έχει το βιβλίο σου με την υπογραφή, σημαίνει ότι σε εκτιμάει. Σημαίνει ότι σου δίνει αξία, σημαίνει ότι δεν θέλει απλά ένα βιβλίο, έτσι, αλλά θέλει να έχει αυτό το βιβλίο με την προσωπική αφιέρωση. Όσο κουραστικό για να είναι, εγώ θα συνεχίσω να το κάνω, θα πηγαίνω να υπογράφω τα βιβλία μου, μου δίνει μεγάλη χαρά και ανυπομονώ, τώρα θα σου ανακοινώσω και την είδηση την ωραία, ανυπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη στο τέλος του Ιουνίου που ξεκινάει το φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία. Και να το παρουσιάσουμε. Εντάξει, έχουμε μέχρι τώρα τον δρόμο. Εγώ ξέρω τι θέλω όταν θα έρθουμε. Να συναντήσεις τους αναγνώστες σου. Ναι, εγώ θέλω οι δυο μας να κάνουμε μια κουβέντα εκτός ραδιοφώνου. Θα το κάνω επίσημα πρόταση τώρα στον αέρα του ραδιοφώνου. I do. Έτσι, μπράβο. Δεν γίνεται να τα λέμε μόνο ραδιοφωνικά. Θεσσαλονίκη θέλει και άλλα πράγματα. Δεν θέλει μόνο δουλειά. Σε περιμένουμε. Χαίρομαι πολύ. Με χαρά, πολύ. Το φεστιβάλ βιβλίου στη Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι είναι το πιο όμορφο φεστιβάλ βιβλίου από πολλές απόψεις και από την γεωγραφική του θέση και από τους ανθρώπους που έρχονται από όλη τη Μακεδονία και έρχονται για τα βιβλία. Θα είμαι ουσιαστικά ένα τρίμερο, να ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση. Δεν έρχομαι για μια μέρα εγώ. Τι εγώ ωραία. Το καταλαβαίνεις στη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία. Οπότε εκεί προς το τέλος θα τα ανακοινώσουμε και θα σας περιμένω. Εκεί να δεις υπογραφές που θα πέσουν. Εκεί να δεις υπογραφές. Περιμένω. Έχω πολλά στυλό. Ανοίγω τυχαία το βιβλίο και πέφτω στο γράμμα που έχει να κάνει με τον γάμο του πρωταγωνιστή, του Λευτέρη, και λέει: ναι. Δεν ξέρω, αγαπημένο μου πατέρα, δεν ξέρω αν θα λάβεις ποτέ αυτό το γράμμα, αλλά ήθελα. Τρομερό να... δεν είναι αυτό. Δεν είναι τρομερό αυτό. Σκέψου στην εποχή μας πόσο δύσκολο μας φαίνεται αυτό που επικοινωνούμε με τον άλλον σε ένα δευτερόλεπτο και τότε έφευγε ένα γράμμα και δεν ξέρεις ποτέ αν θα φτάσει, αν θα το διαβάσει ο άλλος. Γι' αυτό το επέλεξα κιόλας, Κώστα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, το συγγνώμη, γράμμα είναι γραμμένο στην Αθήνα 1η Δεκεμβρίου του 1941. Δεν ξέρω, λέει, αν θα λάβεις ποτέ αυτό το γράμμα, αλλά ήθελα να γνωρίζεις πως ο γάμος μας με τη Μαρίνα έγινε πριν από λίγες μέρες και η απουσία σου μας τύχησε. Ξέρω πως ήταν.
δείχνει το μεγαλείο της ψυχής, τι απόθεμα αγάπης είχε και οικογενειακού δεσίματος παρόλες τις δυσκολίες και τις απώλειες και την απόσταση, πώς αυτές οι αρχές δεν έφυγαν ποτέ από μέσα του. Λοιπόν, ξέρω πως ήταν αδύνατο να παρευρεθείτε εσύ και η κυρία Παρασκευή, αλλά θα ήθελα να ήσουν δίπλα μου για να χαρείς με τη χαρά μας. Θέλω να πιστεύω πως και η μάνα μου από εκεί ψηλά θα τα βλέπει όλα και θα χαμογελά. Πάντα θυμάμαι την ιστορία για το δικό σας γάμο και στεναχωριέμαι που δεν κάναμε ένα τόσο μεγάλο γλέντι όπως αυτό που μου είχες περιγράψει. Εμείς εδώ περνάμε δύσκολα, αλλά προς το παρόν, έστω και με το ζόρι, τα καταφέρνουμε. Και συνεχίζει ότι όταν ήμουν μικρός μου έλεγες πως ο πόλεμος... Ωραία, θα αφήσουμε και κάτι για τους αναγνώστες. Λίγο. Μόνο αυτή την πρόταση θέλω να την πω, γιατί βλέπω πολλά στοιχεία του τότε με του τώρα. Ναι. Και που θα έπρεπε να μην υπάρχουν. Λέει, όταν ήμουν μικρός μου έλεγες πως ο πόλεμος είναι σκληρό πράγμα και κάνει τον άνθρωπο το χειρότερο θηρίο. Λοιπόν, διαβάστε το. Αν δεν ανασυγκροτηθήκατε κατά την περίοδο της πανδημίας, ο Ακάκιος είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να καταλάβετε τι έχει πραγματικά νόημα στη ζωή. Είναι ένα βιβλίο που στους παλιότερους θα θυμίσει όλη αυτή την όμορφη εποχή, τα νοσταλγικά αυτά πολύ όμορφα χρόνια, τα λίγο πιο ανέμελα, τα λίγο πιο ρομαντικά, και στους νεότερους. Επειδή έχει και πολλά ιστορικά, δηλαδή είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε να περαστεί και ως ιστορικό βιβλίο, διότι συμβαδίζει η ιστορία του Λευτέρη Ματζίκα με τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα του προηγούμενου αιώνα. Δηλαδή, ένα νέο παιδί, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, δεν θα δει μόνο αυτό το success story, το επιτυχημένο story αυτού του ανθρώπου, αλλά θα δει και τι συνέβαινε παράλληλα στην Ελλάδα και το πόσο καθόρισαν όλα αυτά τα γεγονότα τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και όλη την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, πόσο άλλαξε ο κόσμος με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον Εμφύλιο, αργότερα με τα πολεμικά, με τη Χούντα, με όλα αυτά που συνέβαιναν, πόσο άλλαζε η δομή της ελληνικής κοινωνίας με όλα αυτά. Κώστα Κρομίδα, σε ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση, για το βιβλίο. Εύχομαι καλοτάξιδος ο Ακάκιος. Πολλά φιλιά στην αγαπημένη Μαρίνα Γιώτη. Σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη. Να τα πούμε από κοντά. Με χαρά, με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό τάξιδο. Καλημέρα. Να είσαι καλά.